Яня Нихтана. Je le sais. Έλενα. Παρακαλώ. Ο Δημήτρης. Και η ελευθερία ή θάνατος. Ναι. Ντυθήκαν κάπως. Ναι. Ξέρεις γιατί, να σου το πω. Για πες μου, να δω, το ξέρεις. Γιατί πάνε για εκτέλεση. Α, και ποιος θα τους εκτελέσει, να δω, το ξέρεις. Τον εκτελεστή παρακαλώ να περάσει στο παρασύνθημα. Για περάστε. Δεν ξέρετε πόσο μας έχει στοιχήσει ο Κύριος. Από ποιον θες να αρχίσω? Από τον άντρα, θα έλεγα. Από τον άντρα, ε. Εσείς είστε σίγουροι θέλετε να περάσετε αυτή τη δοκιμασία? Πιο χαμηλά μην σφάξουμε κανένα κορδό. Είστε σίγουροι? Σε λίγο θα ξέρω. Λοιπόν, ο κυνηγός μας είναι έτοιμος και εσείς απλώς θα κάνετε τα θυράματα. Ο Ηλίας θα σας κάνει ερωτήσεις ένα λαξ και εσείς θα πρέπει να απαντήσετε. Σε κάθε σωστή απάντηση που θα απαντάτε, θα πυροβολεί τον αντίπαλό σας. Σε κάθε λάθος ερώτηση που θα απαντάτε, θα πυροβολεί εσάς. Αυτός που θα έχει και τις λιγότερες βογές στο σώμα του, παίρνει το αυτοκίνητο το 1200 κυβικό. Εκτελεστά, είστε έτοιμος? Κατεβάστε το. Μην βγάλουμε κανένα μάτι, γιατί... Σωστό. Καλά τα παιχνίδια, αλλά μην πάμε και... Ναι, αδιάβαστε. Τι πιστεύεις ότι είναι διχασμένη προσωπικότητα? Μια προσωπικότητα που αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Ρίξτε μια στο στήθος. Πιο κάτω. Αγιά. Πόνεσαι, ε. Λίγο. Από τι πάσχεις, αν νομίζω ότι σε κυνηγάνε? Από κυνηγοφοβία. Δεν αφήνουμε τον επαγγελματία. Καλύτερα. Ή παραφήσουμε τον επαγγελματία. Ευτυχώς δεν στόχισα. Καθόλου. Πόνεσαι, πόνεσαι. Ήταν εκτός ζώνης. Πόνεσαι. Λίγο. Δύο θλήματα που φοράμε αθλητικά παπούτσια. Τένις και ποδόσφαιρο. Χτύπα λίπητα. Χτύπα κι άλλο. Στην καρδιά. Θα τα τέξω. Πες δύο θλήματα που δεν φοράμε αθλητικά παπούτσια. Κολύμβηση. Και. Μπισβόλι. Ρίξε μια στα αρχίδια. Αστόχησες. Δεν ήταν αρχίδια εκεί έκανα. Δημήτρη, ονόμασέ μου. Γνωστό παχύσαρκο άτομο. Έβερτ. Έβερτ. Από τώρα με την προσδοτή, όπως δεν φοβάται αυτή η γυναίκα. Είναι... στο θώρακα πήγε. Εντάξει, καλύτερα. Η επόμενη ερώτηση. Ελευθερία μας. Ένα γνωστό, διάσημο, φαλακρό. Το βουλγαράκι. Ρίξ του μία στο δεξί πλευρό. Πλευρό είπα. Δημήτρη, θα μας πείτε από τι πέθανε η Μέρλιν Μονρό. Θα πάρω το όπλο. Ο καρκίνο. Μα
Μακριά από εμάς, όχι. Στρίψε. Άσε με, άσε με, άσε με, αγόρι μου, άσε με, άσε με. Στήσου. Ελευθερία, η θάνατος. Πώς πέθανε ο Τζον Λένον. Γιατί του λείπει ένα κολομέρι να τη φάει, οπότε... Τον δολοφονήσανε. Με τι. Πιστολιά. Πιστολιά. Να σου πω. Στομάχι. Δημήτρη, πόσο μεγαλώνουν τα μαλλιά μας κατά μέσον όρο κάθε μήνα. Σε εκατοστά, δηλαδή. Όχι, σε χιλιόμετρα. Τρεις πόντους. Τους θέλει πάρα πολύ τους τρεις πόντους. Για στήσου, θα φας στο άλλο καλομέρι μία. Στήσου. Η τελευταία ερώτηση. Τι εννοούμε για κάποιον όταν λέμε ότι είναι πυροβολημένος. Μεταφορικά, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά είστε εσείς. Μεταφορικά μιλάμε. Εννοούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό του. Δηλαδή είναι λίγο... Τζαζ. Τζαζ. Θεωρείται σωστό. Ρίξε μία... Στην πλάτη. Στρίψε. Στην πλάτη. Άγια. Άρα, ποιος κέρδισε ένα αυτοκίνητο. Άρα κέρδισε η Ελευθερία, το πώς θα το πάρει θα το δούμε στη συνέχεια. Είστε η πρώτη γυναίκα, λέμε τώρα, που κέρδισε αυτοκίνητο σε αυτήν την εκπομπή. Ελευθερία μου, η πρώτη ερώτηση. Πάμε. Ποιο ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που γράφτηκε σε γραφομηχανή. Θέλεις να το σπάσω, δεν ξέρω. Προσπάθησε. Ποιο είναι. Εμένα ρωτάς αγάπη μου, εσύ δεν το πάρεις κουρέλι το αυτοκίνητο. Εμείς καλά το δώσαμε. Να μάθω τουλάχιστον. Ο Tom Sawyer. Οκ. Τι να σπάσω τώρα. Τη Μαριοπούλα, σε παρακαλώ, πάρη μου. Και συνόδευσέ τη, σε παρακαλώ. Και εδώ στη Μαριοπούλα, όταν φτάσει το φανάρι, να σβήσουν όλα. Είναι βαρύ! Έλα! Δύναμη! Πάρη! Πάρε το σφυρί και δείξει πώς το σπάνε το ένα. Φύγε από εκεί, αγάπη μου. Το φανάρι θα σου σπάσουμε, δεν σου σπάσουμε το κεφάλι. Σιγά, σιγά. Όπα, ούτε ο Πάρης δεν μπορεί. Άμα. Η παιδιά δεν πάει με τίποτα. Πάει. Για συγγνώμη. Α, δεν έσβησε. Δεν πειράζει. Ελευθερία. Ποια χρονιά κατακτήθηκε η κορφή του Έβερεστ. Είναι εύκολο. 1842. Ναι. Είναι όταν γεννήθηκε η Βύση και εγώ, το 1953. Γιάσον, θα σπάσουμε τα δύο τζάμια. Πάρη, για φέρε μου την Βαριοπούλα. Έχεις μια ευκαιρία. Ό,τι θέλετε. Γιατί τώρα μου ήρθε μια έμπνευση. Κάτσε μπροστά σε αυτό το τζάμι. Λοιπόν, θα τη φάει ή το τζάμι ή ο αργοναύτης. Εγώ θα τη ρίξω. Ο αργοναύτης. Η Ελευθερία τι θέλει. Το τζάμι. Έλα ρε. Τώρα θα δεις. Βάλτε γυαλιά παιδιά όλοι, μην φάτε καμιά ψηλή.
Έλα και το άλλο τώρα. Για να σε δούμε στο άλλο. Παιδιά, είναι μια πρόμο δουλειά που κάνουμε και πρέπει να την τελειώσουμε. Κάποιος να την κάνει. Ένα, δύο, τρία! Μην γελάς γιατί τώρα στο επόμενο θα είσαι εσύ μπροστά. Και τώρα που ηρεμήσαμε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποια χώρα φορέθηκαν οι πρώτες γραβάτες? Μόδα είναι, αγάπη μου. Είναι εύκολο. Το ξέρω κι εγώ, δεν θα σου πω. Να φανταστείτε. Γαλλία. Κροατία. Αλλά πολύ καλή, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Η Άσονα, πάρ' το ρόπαλο. Από τη γλίτωση και ζει, από τη βαριοπούλα και ρίξε μια πάρα πολύ δυνατή στο καπό. Κι άλλη! Μία! Άλλαξα γνώμη, κι άλλη! Κι άλλη! Κι άλλη! Κι άλλη! Πιο δυνατά! Θα τη φας εσύ! Θα τη φας εσύ! Θα τη φας εσύ! Φτάνει! Απίστευτο. Έσπασε το ρόπαλο. Μα ποιος είσαι, αγόρι μου? Ελευθερία. Θέλω ένα πολύ ζεστό φιλί στα μάγουλα του Πάρη. Σαφώς. Τώρα όμως. Και αν θες να το πάρεις στο αυτοκίνητο, δηλαδή πρέπει να... Και ένα φιλί στο στόμα με γλώσσα με τον Ιάσονα. Έλα, ας την παριοπούλα, μαλάκα. Μπες στο αυτοκίνητό σου τώρα. Πρέβεζα. Τι? Για Παρίσι. Τι θες? Δεν το πήρες. Δεν είχες προσουμίσει για αυτή της γάτας. Μπες μέσα. Αν μπορέσεις. Μπες μέσα. Βαθιά, σφιχτά και άνετα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.